Σε περίπου 4 μήνες αναμένεται να αποδοθεί στη χρήση των Θεσσαλονικαίων και των επισκεπτών της πόλης η ζώνη των περίπου 4 στρεμάτων πλησίων των Βυζαντινών τυχών, όπου αυτή την περίοδο εξελίσσονται εργασίες ανάπλασης. Τα έργα για τη διαμόρφωση της περικάστριας ζώνης, τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη των τυχών. Οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί εξελίσσονται στον άξονα της Επταπυργίου και σε πρώτη φάση αφορούν ένα κομμάτι μήκους περίπου 200 μέτρων από το ύψος της Μονής Βλατάδων μέχρι και το όριο των 3 διατηρητέων κτισμάτων, τα οποία πρόκειται να διατηρηθούν. Ήταν μια εικόνα εγκατάλειψης, στην πραγματικότητα ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ όπου πετούσαμε τα διάφορα σκουπίδια. Ήταν μια κατάσταση ακόμη και παραβατικών συμπεριφορών. Παλιά σπίτια τα οποία ήταν τιμόρροπα και επικίνδυνα κατοικούνταν από στοιχεία τα οποία δεν ξέραμε και τι ακριβώς έκαναν, είχαν και παραβατικές συμπεριφορές. Εκείνο το οποίο κάναμε πρώτο απ' όλα ήταν εξηγιάνουμε την περιοχή. Σύμφωνα με τον κύριο Κουράκη, μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή είναι η δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης πρασίνου δίπλα από τα τείχη. Θα δώσουν και το στίγμα του τι πρόκειται να ακολουθήσει με τις φυτεύσεις οι οποίες προβλέπονται, με τις διαδρομές που φυτεύονται, με τα στέγαστα τα οποία φυτεύονται και βέβαια με τις σημάσεις, έτσι ώστε ο τόπος ο συγκεκριμένος από περιοχή η οποία προσβάλλει και την αισθητική μας αλλά ακόμη και την υγιεινή και την ασφάλεια να γίνει ένας τόπος που να μπορούν να τον επισκέπτονται και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αλλά και οι επισκέπτες, γιατί οι περισσότεροι τουρίστες προφανώς όταν έρχονται στην πόλη, ένα από τα κύρια σημεία της πόλης τα οποία θέλουν να επισκεφτούν είναι εκεί τα Βυζαντινά τείχη. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, τα έργα σε αυτό το πρώτο τμήμα της περικάστριας ζώνης αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος της άνοιξης. Τα κάστρα της Θεσσαλονίκης, τα Βυζαντινά κάστρα, είναι η ψυχή της Θεσσαλονίκης, είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας ότι η Θεσσαλονίκη υπήρχε και μεγαλουργούσε διαχρονικά στους αιώνες και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι, το έχουμε ευθύνη απέναντι στην ιστορία της πόλης και στους κατοίκους της βεβαίως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αναδείξουμε. Στο πλαίσιο της εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπονται μεταξύ των άλλων η εγκατάσταση ειδικού φωτισμού για την ανάδειξη του μνημείου, η τοποθέτηση εμποδίων για την αποτροπή της στάθμευσης των αυτοκινήτων, αλλά και σειρά διαμορφώσεων στον δρόμο για τη διευκόλυνση της κίνησης των αστικών λεωφορείων.